καταργήσουμε τη superstar Λιλιάνα Χιώτη. Δεν φοράς μάσκα. Επιτρέπετε εσύ superstar να μην φοράς μάσκα, κυρία Λιλιάνα Χιώτη? Γιατί μόλις οδήγησα και στάθμευσα σε πολύ ασφαλής χώρο, ναι. Οπότε πνίγουμε και καμιά φορά, οπότε ας την έχω στο αυτάκι λίγο. Γιατί πνίγεσαι, δεν φοράς καλά μάσκα, τη μάσκα? Είναι θέμα καιρού. Είναι θέμα καιρού. Κατίσταση. Μάλιστα. Πες μου πώς πέρασες την καραντίνα. Τέλεια, τέλεια. Στην παρανομιά. Ναι. Από τραγούδια πώς πάμε? Ο κόσμος ρωτάει τι κάνει η Λιλιάνα, πότε θα ξαναβγάλει τραγούδι. Ο τύπος στη γωνία έγινε ρεκόρ. Έγραψα ένα κάτι άλλο για σένα και είναι ό,τι καλύτερο. Για πες λίγο να πάρει μια μικρή γεύση το κοινό που σε αγαπά και σε λατρεύει. Με μάσκα ή χωρίς μάσκα? Χωρίς μάσκα. Ναι. Και μετά με μάσκα. Λοιπόν. Καταρχήν να πούμε ότι βρίσκεσαι εδώ στο κομμωτήριο Λένδη γιατί θα κάνεις περιποίηση από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Κάθε γυναίκα χρειάζεται μια περιποίηση, εννοείται. Πρώτου μπεις σε καλοκαιρινό περίοδο, το να νιώθει όμορφα, να νιώσει όμορφα. Κώστα, δεν με τρελάνεις εσύ. Για πες με το τραγούδι, αγάπη μου, λίγο, το καινούργιο. Να πάρει μια γεύση ο κόσμος πριν μπει στο στούντιο. Κλείσε ρε, φτάνει, μόλις μπάρκα να αγώ. Αγάπη μου, δεν έχεις ανάγκη, δεν κλείνει η κάμερα ποτέ, όταν σε βλέπει η κάμερα, ανάβει είμαι κόκκινο. Είμαι για το φακό, Ναι, να δείξουμε καταρχήν τι ωραίο ντύσιμο, πολύ ωραίο ντύσιμο. Η κυρία Λιλιάνα Χιώτη, όπως βλέπετε, είναι καλοκαιρινή και περιμένουμε να ακούσουμε το κομμάτι. Πάμε Λιλιάνα, δώσε το κοινό σου. Άλλο έχω στο μυαλό μου, άλλο μου βγαίνει. Γιατί αυτό που έχω στο μυαλό μου το έγραψε για σένα. Ναι. Ναι, ναι. Ποιο θες να πεις, αυτό που έγραψε για μένα ή αυτό που... Δεν είμαι και πολύ καλά έτσι προσαρμοσμένη τώρα σε αυτό το χώρο. Λόγω ότι πρέπει να το παρκάρω, μην πάρω κανένα πρόστιμο. Οδικά ο ήδη χωρίς δίπλωμα. Τώρα και 6 μήνες τιμωρία. Πολύ τιμωρία. Γιατί είσαι παράνομο κορίτσι. Ναι, σε αρέσει η παρανομία? Όχι, όχι. Απλώς με εκβιάζουν και με αδικούν έτσι. Σε εκβιάζουν, ναι. Ναι, και με αδικούν. Έχεις δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση? Όχι, δεν έχω τέτοια. Όπως γίνεται συνήθως με τους καλλιτέχνες. Είμαι καλλιτέχνης με δικό καλό. Κάποιος στιχουργός, κάποιος. Συγκίνηση περνά. Στο αίμα μου κυλά, χωρίς νύχια, έτσι. Ναι, ναι. Η αγάπη μου που τρέχει μόνο για σένα. Θα ρω όπως κι εσύ το νιώθεις την πληγή. Γιατί μόλις χωρίζουμε εμείς, χανόμαστε στο ψέμα. Λιλιάνα μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε βίντεο κλιπ. Γιατί οι θαυμαστές ζητάνε τραγούδι, σοου και χαρά. Τα πάντα, τα πάντα. Έτσι. Ευχαριστώ. Φέτος θα το παλέψουμε και θα το διορθώσουμε. Live το καλοκαίρι θα κάνεις. Θα κάνουμε πολλά. Πολλά live, έτσι. Πρέπει να δώσουμε μια έμφαση της καλοκαιρινής απόλαυσης και για τον κόσμο που έχει κλειστεί μέσα τους. Και όντως η χαρά είναι μέσω γλέντι, μέσω χαμόγελο και μέσω αγάπη που μπορεί να προσφέρει κάθε ψυχή. Με το φιλόδοξο, με την τάξη και με την, με αυτό το αγνό που έχουμε, με αυτό το, με την αφέλεια της, του φιλότιμου. Ναι, ναι. Η αφέλεια του φιλότιμου, με αυτό κλείνουμε. Η αφέλεια του φιλότιμου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.